Θανάση, τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σου Κωστά, καλησπέρα. Προσπαθούμε λίγο πολύ όλοι να συνέλθουμε, να ορθοποδήσουμε, να ασχοληθούμε με πράγματα σαφώς πιο πεζά, τα οποία βέβαια βοηθούν και παίζουν το ρόλο της ψυχοθεραπείας, έτσι κάπως έτσι βλέπω εγώ την κατάσταση, γιατί και αν από το πρωί μέχρι το βράδυ συνέχεια διαβάζεις, ασχολείσαι με αυτό, τρελαίνεσαι. Εντάξει, οι άνθρωποι, οι κοντινοί των θυμάτων και όσοι τέλος πάντων ενεπλάκησαν σε αυτό το τραγικό συμβάν, δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Η ζωή συνεχίζεται όμως και πρέπει να δούμε. Το θέμα είναι το μεγάλο στοίχημα, μια και για στοίχημα θα μιλήσουμε και μιλάμε κάθε μέρα στο LiberoBet, με χορηγό την OffBet. Το μεγάλο στοίχημα σαν χώρα είναι να μην ξαναζήσουμε ανάλογες τέτοιες εθνικές τραγωδίες, έτσι. Γιατί στα ευχολόγια ολομένουμε να γίνει αυτό, να γίνει εκείνο, ακούμε υποσχέσεις προεκλογικά, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και τελικά όλα αυτά μένουν στα λόγια. Έτσι. Τι να πεις, απίστευτα πράγματα. Αποτύχει, λοιπόν, ζούμε βασικά, η αλήθεια είναι. Όσοι έτσι, ζούμε. Είναι. Όσοι ζούμε. Και με τον Γιώργο. Ναι. Όσοι ζούμε, αποτύχει ζούμε. Έτσι, στη χώρα αυτή. Πραγματικά είναι, αν σκεφτείς σε καθημερινή βάση από πόσους κινδύνους ξεφεύγουμε πραγματικά κατά τύχη, κινδύνους τους οποίους θα έπρεπε να τους έχει προλάβει, ας πούμε, το κράτος. Έτσι, έτσι. Το κράτος πρόνοιας, δυστυχώς στην Ελλάδα είτε δεν υπάρχει, ή για να μην είμαστε έτσι μηδενιστές εντελώς, είναι σε πολύ περιορισμένο βαθμό η βοήθεια, οι παροχές του κράτους προς τον πολίτη. Για την υγεία του, την ασφάλειά του, την πρόοδο, την εκπαίδευσή του κτλ. Εντάξει, ακούγονται λίγο ζωφερά όλα αυτά, ειδικά για τους νεότερους ακροατές μας. Ναι. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Τι να πούμε, να τα πούμε διαφορετικά τα πράγματα για να τα ωραιοποιήσουμε. Εντάξει, θα το καταλάβουν και οι ίδιοι μόνοι τους όσο μεγαλώνουν και μπαίνουν και στην παραγωγική διαδικασία και βλέπουν τον ανταγωνισμό που υπάρχει, τον αθέμητο βασικά, γιατί ο ανταγωνισμός όταν είναι θεμητός είναι κάτι που το χρειάζεται και ο άνθρωπος, έτσι, είναι ένα έξτρα κίνητρο για να πάει μπροστά. Αλλά υπάρχει βρωμιά στα πάντα, έτσι, όπως και στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα, τον επαγγελματικό και όχι μόνο με τον οποίο ασχολούμαστε εμείς ως αθλητικό ραδιόφωνο, ναι, μέχρι τις εκάστοτε κυβερνήσεις, λέει, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Δυστυχώς έτσι έχουμε μάθει σε μικρό ή πολύ μεγαλύτερο βαθμό να έχουμε μέσα την διαπλοκή, την διαφθορά, το πώς θα βολευτούμε, το να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας και δεν μας ενδιαφέρει για τον συνάνθρωπό μας κτλ. Αυτά όταν θα έρθει η ώρα να μπει στο παραβάν ο ψηφοφόρος, ας τα ξανακάνει ένα review στο μυαλό του, γιατί πολλές φορές τα λέμε, αλλά όταν έρχεται η ώρα της κάλπης πηγαίνουμε στις πεπατημένες λύσεις, έτσι. Βέβαια, εννοείται. Εκεί τα ξεχνάμε όλα. Τώρα το παίζουμε όλοι τώρα το παίζουμε τσέγκεβάρα όλοι, έτσι. Και στις κάλπες, να το φίλο μου, μήπως την κόρη μου, μήπως αυτό, είναι καλό παιδί, ναι, κάτσε να το στηρίξουμε, ναι, γιατί είναι Άρης, Ηρακλής, ας πούμε, και τα λοιπά. Και okay. Εμείς θέμε πρωτίστως. Διάβαζα την ανάρτηση ενός ανθρώπου που στο Facebook, που έχει γίνει έτσι viral, όπως λέμε, τις τελευταίες ώρες, ναι, που έλεγε, παιδί μου, πόσο άσχημα νιώθει που είχε βάλει στο κηλικείο της αμαξοστοιχίας της συγκεκριμένης, στο νοσέτη, τέλος πάντων, γενικότερα στα ελληνικά τρένα, μια κοπέλα η οποία έχασε τη ζωή της. Δηλαδή, όντως. Ναι, δηλαδή πήγε να κάνει καλό. Πήγε να κάνει το καλό, ναι. Άθελά του εντελώς, ναι, ναι. Η κοπέλα. Είναι για να τρελαίνεσαι. Εντάξει, ο άλλος λέει: πάω λέει, να πιω νερό. Πάω να πάρω νερό, λέει μια κοπέλα που διασώθηκε. Πάω να πάρω νερό. Ναι, πήγε στο κηλικείο να πάρει νερό και εκείνη ώρα γίνεται το τέχει. Ναι. Το όλα και χθες το απόγευμα στον Γιώργο Ζαγόρα, στο χθεσινό LiberoBet, ότι ακριβώς την ίδια αμαξοστοιχεία, η Intercity 62, με την ακριβώς ίδια ώρα εκκίνησης από τον σταθμό Λαρίς στην Αθήνα, είχα ταξιδέψει τον περασμένο Ιούλιο. Έχω κρατημένο το εισιτήριο. Ναι, ναι. Η Intercity 62, 7 και 22 αναχώρησε από Αθήνα. Πολλοί από εμάς. Θα μπορούσε να συμβεί στο. Και πολλοί από εμάς. Η μισή Ελλάδα που λέει ο λόγος έχει ταξιδέψει. Θανάση, είναι αλήθεια, ότι στο κηλικείο, στην καφετερία, τέλος πάντων στο βαγόνι εκείνο, εκεί έχει πιο δυνατό WiFi και πηγαίνουν τα παιδιά και κάθονται εκεί. Έτσι μου είπε κάποιος. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί όμως να. Ναι, μπορεί να έχει βάση αυτό που λες. Ναι, δεν το θυμάμαι. Καταρχήν έχεις όλο το τρένο. Έχει το τρένο μέσα. Όχι. Νομίζω όχι. Ότι έχει την πρώτη θέση μόνο ή στο κηλικείο, κάτι τέτοιο. Από ό,τι θυμάμαι, με δεδομένα την έβγαλα. Άμπρο. Ναι. Ναι. Δεν πρέπει να έχει όλο. Εκτός αν έχω χάσει επεισόδια, εκτός αν είμαι έτσι. Δεν είμαι και τόσο. Όλο στα ξένα τρένα. Όλο στα ξένα τρένα. Στα ελληνικά.
Ναι, δύσκολο. Ναι. Κοίταξε, όχι ότι και, στις, και στα ξένα σιδηροδρομικά δίκτυα γίνονται ατυχήματα. Έτσι. Καλά, εννοείται. Αλλά εννοείται. Με τοπικές συγκρούσεις εν έτη 2023 μου φαίνεται πολύ παράξενο. Εκτροχιασμό να το καταλάβω. Ναι, πες, ναι. Ένας τροχός, κάτι γίνεται, μια ράγα λίγο είναι λυγισμένη περισσότερο κτλ. Αλλά με τοπική σύγκρουση, λένε να είναι 12 λεπτά όχι. Να έχουν κοινή πορεία μέτωπο προς μέτωπο και να μην το πάρουν χαμπάρι. Είναι απίστευτο, έτσι. Ναι. Και δεν... για συστήματα τα οποία μας έχουν χορηγηθεί, έχουν εκπονηθεί τέλος πάντων μελέτες και έχουν δοθεί λεφτά, έχουν βγει κονδύλια εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων κτλ. Και δεν έγινε τίποτα. Γιατί λέει κολούσε το γραφειοκρατικό, γινόταν διαγωνισμός. Καλά, εννοείται. Έπαιρνε το έργο μια εταιρεία, έκανε ένσταση η άλλη. Δηλαδή. Τα κλασικά ελληνικά. Που χάσαν τα παιδιά τους ή σε κάποιους από τους επιβάτες που η ζωή τους δεν θα είναι ίδια, έτσι, γιατί μπορεί να μιλάμε μόνο για νεκρούς, αλλά από τους πολλούς τραυματίες που έχουμε, σίγουρα θα υπάρχουν και άτομα τα οποία θα ζήσουν με πρόσθετα μέλη. Έτσι. Ακούσαμε πολλά έτσι. Δεν έχει WiFi, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης Κώστα που μας ακούει. Δεν έχει WiFi, λέει, στα τρένα, λέει Κώστα. Μόνο δεδομένα, λέει, και αυτά χάλια, λέει, λόγω των βουνών. Μου λέει χαρακτηριστικά. Καλά, ναι, όταν περνάς και μέσα από τις σύραγγες και εκεί στα βουνά, ναι, είναι λίγο. Εντάξει, είναι τα πράγματα, αλλά αυτό είναι τίποτα, έτσι. Είναι πτέσμα εντελώς. Σωστά. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία, την οποία φυσικά δεν πρέπει να τη βάλουν οι καθήλυνα αρμόδιοι, δικαστές και όλες οι αρχές που πρέπει να επιληφθούν του θέματος. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σημερινά παιχνίδια. Το πρόγραμμα δεν είναι τόσο πλούσιο απόψε. Βέβαια υπάρχει El Clásico, ξεχωρίζει το Real Madrid της Μπαρσελόνα, είναι πρώτος ημιτελικός του Copa del Rey. Χθες είχαμε τον Οσασούνα στον πρώτο χρονικά ημιτελικό να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκληση στον τελικό, κερδίζοντας 1-0 την Bilbao. Να πούμε ότι οι ρεβάνς αργούν, είναι με το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη, σε ένα μήνα περίπου ακολουθούν. Σήμερα Real και Μπάρσα παίζουν στον Περναμπέο. Με μοιρασμένα αποτελέσματα φέτος, είχαν παίξει τον Οκτώβριο στον Περναμπέο για το πρωτάθλημα, είχε κερδίσει η Real με 3-1. Παίξαν και 15 Γενάρη. Εκτός σε ουδέτερο έδαφος στην ιστορία της Σαουδικής Αραβίας για το Ισπανικό Super Cup και κερδίσει η Μπαρσελόνα με 1-3. Τότε είχε σκοράρει ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος είναι ο μεγάλος απών της Μπαρσελόνα στο σημερινό παιχνίδι. Έχει ενοχλήσει ο Πολωνός και δεν θα παίξει. Και δεν είναι μόνο η δική του απουσία στην οποία πρέπει να σταθούμε. Όταν λείπει και ο Πέδρη, ο οποίος, αν και πιτσιρικάς, είναι πλέον βασικότατο και κομβικότατο στέλεχος της εντεκάδας Μπαρσελόνα, παραμένει εκτός και παραμένει εκτός και ο Ντεμπελέ, ο οποίος δίπλα στον Λεβαντόφσκι είναι ο νούμερο 2 επιθετικός της Μπάρσα. Μιλάμε για τρεις πολύ σημαντικές απουσίες με Ραφίνια. Ο Ραφίνια, ο Φεράν Τόρες και ο Γκάβι. Αυτοί να αποτελέσουν έτσι μια μεσοβέζικη επιθετική τριπλέτα για την Μπάρσα, η οποία εντάξει έχει τριβάν στο Camp Nou. Σε ένα μήνα από τώρα λογικά θα τους έχει διαθέσιμους και τον Λεβαντόφσκι και τον Πέδρη. Από την άλλη, η Ρεάλ κατεβαίνει σχεδόν κομπλέ. Εντάξει, δεν έχει κάποιες απουσίες που μπορούμε να σταθούμε ιδιαίτερα. Εντάξει, τον Νταβίντ Αλάμπα, αν και ο Αλάμπα πλέον είναι κόκκινο πανί στη Μαδρίτη, γιατί έκανε δηλώσει ότι σχετικά με τον Μέση ότι άξιζε να βγει ο καλύτερος παίκτης της FIFA στις βραβεύσεις που έγιναν τις προάλλες και του την πέσανε ο παδί της Ρεάλ. Σου λέει: εμείς έχουμε τον Μπενζεμά και αντί να αποθεώσεις τον συμπαίκτη, εσύ μας μιλάς για τον αιώνιο αντίπαλο. Λοιπόν, η Ρεάλ, η οποία παίξει σχεδόν κομπλέ με Βαλβέρδε, με Μπενζεμά και Βινίσιους. Εγώ που βλέπω, άσο να σου πω την αλήθεια, αρχίζει και πέφτει λίγο. Ήταν στο 2-0-2 στην Offbet, τώρα είναι στο 1-97. Τέλος πάντων, είναι κάπου κοντά στις δύο μονάδες. Παίζεται δηλαδή, υπάρχουν το παίζει. Παίζεται, εντάξει, παίζεται. Η αλήθεια είναι ότι, να σου πω την αλήθεια, με τα γκολ δεν θα πολύ έμπλεκα, επειδή είναι διπλό παιχνίδι και η Μπάρσα θα κοιτάξει, όπως και η Ρεάλ, θα κοιτάξει και την αμυνά της, να κάνει μια νίκη, αν μπορεί, με 0 παθητικό. Από την άλλη, η Μπαρσελόνα και αυτή θα κοιτάξει, αν χάσει, να μην δεχτεί πάρα πολλά γκολ εν ώψη της ρεβάν στο Camp Nou. Εδώ δύο στοιχήματα που, ναι, σαν βάση κρατάμε τον Άσο της Ρεάλ Μαδρίτης, το 97 αυτή την ώρα. Στην σούπερ ενισχυμένη υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοίχημα, το να κερδίσει η Ρεάλ με γκολ του Βινίσιους. Όχι να έχει τον νικητήριο γκολ, να σκοράρει κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Καλό ο Βινίσιους Τζούνιορ, που φέτος είναι 5 πληρώνει στην Όβιμπετ. Καλό αυτό. Ρεάλ με Βινίσιους στο ταλιράκι. Ναι, καλό είναι. Και ο Βινίσιους βάζει συχνά πυκνά γκολ φέτος. Είναι και αυτός πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εντεκάδας της Βασίλισσας. Υπάρχει και άλλη μια ενδιαφέρουσα απόδοση στις ενισχυμένες αποδόσεις στον αγώνα. Το να κερδίσει η Ρεάλ με over 2,5 γκολ στο παιχνίδι και γκολ του Μπενζεμά, ο οποίος συνήθως όταν τη βρει στην Μπάρσα απέναντί του τη βάζει γκολ, είναι επίσης στο τάλιρο. Και αυτό καλό το 5. Και,
Και αυτό καλό είναι. Και αυτό ναι, καλό. Εγώ μεταξύ των δύο μέρων, να σου πω την αλήθεια, ακόμα δεν έχω αποφασίσει. Μέχρι τις 10 που ξεκινάει το μάτσο των Μπερναμπέου, θα έχουμε πάρει μια απόφαση. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια έτσι εντάχει που έχουμε σήμερα, στα υπόλοιπα κύπελα, έχουμε στην Ολλανδία νοκάουτ προημιτελικούς με εύκολο θεωρητικά έργο για την Αιντχόφεν και τον Άγιαξ που παίζουν με ομάδες από την δεύτερη κατηγορία. Βέβαια είδαμε και την Ουτρέχτη προχθές να χάνει με ένα 4 εντός έδρας από ομάδα τρίτης κατηγορίας. Ναι. Είδαμε χθες και την Ανεσί, ομάδα β' κατηγορία στην Γαλλία, να κερδίζει μπροστά σε 60.000 κόσμους στο Βελοντρόμ στα απέναντι την Μαρσέιγ. Είναι αυτό που λέμε ότι τα κύπελα στο εξωτερικό έχουν πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από το ελληνικό, γιατί στο ελληνικό η άρχουσα τάξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, η διουρανότρια αρχή, η ΕΠΟ, βάζει από πάρα πολύ νωρίς διπλά παιχνίδια, οπότε και να κάνει την έκπληξη σε ένα μάτς το outsider, θα πρέπει να κάνει την υπέρβασή του και σε δεύτερο παιχνίδι. Οπότε εκ προημίου είναι πολύ μειωμένες πιθανότητες για εκπλήξεις και αυτό που λέμε η άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ναι. Εδώ στο Eindhoven Den Haag, να πούμε ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ότι στον πάγκο της Den Haag κάθεται ο Dick Advocat, ο οποίος είχε τον Ruud van Nistelrooy, τον προπονητή της Eindhoven, και σαν παίκτη, αλλά τον είχε και σαν παίκτη στην εθνική ομάδα, αλλά και στην PSV. Είναι δηλαδή παλιόφιλοι. Ο Άγιαξ παίζει στην έδρα του της De Graafschap, και επίσης έχουμε παιχνίδι έτσι με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, επαναληπτικό ημιτελικό κυπέλου στο Βέλγιο, το Antwerp Union Saint-Gilloise. Η Union, η οποία κερδίσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, από χθες περιμένει στον τελικό των Βρυξελών η ιστορική Μαλίν, ή αλλιώς Μέχελεν. Η Μέχελεν. Ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές, Κώστα, από το σημερινό LiberoBet, με χορηγό την LiberoBet. Λίγα παιχνίδια. Εντάξει, δεσπόζει το El Clásico, το οποίο και στοιχηματικά και ποδοσφαιρικά θα μας δώσει σίγουρα πράγματα. Έτσι. Ωραία. Εντάξει, Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε και αύριο. Να είσαι καλά.